Είναι γεγονός ότι αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, πέρασε η Ιανουαρία, δηλαδή που λέμε του Νοέμβρη, γιατί είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ο Νοέμβρης ήταν ο μήνας των βροχών, μετράμε σε χιλιοστά, περίπου 200 χιλιοστά, έχουν πέσει περίπου 10-15 χιλιοστά. Είναι γεγονός ότι αρχίζει πλέον να αλλάζει ο καιρός, πολλοί το αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή, είναι σαν αυτό που λέμε ο Τσίπρας άλλαξε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, υπάρχει κλιματική αλλαγή και ζήτησε συνένεση, αγαπητοί ακροατές, από το πολιτικό σύστημα, από την αντιπολίτευση, για να μπορέσει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που υπέγραψαν όλοι βεβαίως. Είχαν στηρίξει αυτή την προσπάθεια και βεβαίως θα πρέπει να ακούσουν τον κύριο Τσίπρα, να συνενέσουν, γιατί η χώρα κινδυνεύει. Δεν ξέρω αυτή η μετάλλαξη του κύριου Τσίπρα τι να υποθέσει κανείς, πως ξαφνικά μετά την μείωση της δύναμης των δύο κυβερνώντων στους 153, είδαν ότι πραγματικά ότι η χώρα σε αυτή την πορεία, σε αυτή τη δέσμευση που υπάρχει από την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, από το κουαρτέτο, από την Τρόικα αν θέλετε, ότι το ασφαλιστικό και το θέμα των αγροτών είναι κυρίαρχα ζητήματα. Είδατε τι έγινε με τους αγρότες και βεβαίως το ασφαλιστικό είναι το πιο σοβαρό θέμα. Σε αυτή λοιπόν την πορεία έπρεπε να είχε ήξερε ο κύριος Τσίπρας ότι δεν μπορεί να πάει μια κυβέρνηση με τον κύριο Καμένο, θέλει μια ευρύτερη πλειοψηφία, δεν προσπάθησε να υλοποιήσει αυτό το στόχο, ήθελε συγκυριακά, με βόλευε ο Καμένος, κάνω μια κυβέρνηση, καλά είναι, θα πορευτούμε. Ήρθαν όμως τα δύσκολα και βεβαίως σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία ζητά την στήριξη και πηγαίνουμε στο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και τι να κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Να ζητήσει δηλαδή από τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων, όταν καθυβρίζονται, όταν δηλαδή η στάση της κυβέρνησης και πριν και τώρα είναι αυτή η στάση που γνωρίζει ο ελληνικός λαός, και τι ζητάει δηλαδή? Καλώς είναι και ο κύριος Λεβέντης. Λέει ότι θέλει να πάρει κάποια θέση, υπουργική θέση, ας πάρει τον κύριο Λεβέντη. Αυτό όμως το κλίμα, το κλίμα της αβεβαιότητας που υπάρχει, αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Αυτοί μας εκφράζουν και καλά κάνουν, γιατί δεν έχουν βάλει μυαλό οι πολιτικοί εκπρόσωποι μας και συνεχίζουν να πειραματίζονται εις βάρος του ελληνικού λαού. Είδατε τι έγινε με την ανακεφαλαιοποίηση. Είδατε που έπεσαν οι μετοχές. Σε αυτή λοιπόν τη συγκυρία έρχεται ο κύριος Τσίπρας και ζητά συνένεση. Μπράβο κύριε Τσίπρα, δεν πειράζει όμως. Ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή, στη δύσκολη αυτή η κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, εκ των πραγμάτων τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει να συνενέσουν. Αλλά εσύ έχεις χάσει προπολού την αξιοπιστία σου. Πάμε λοιπόν στο θέμα των αγροτών, αγαπητοί ακροατές, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα η φορολογία των αγροτών και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί είναι γεγονός ότι ο πρωτογενής τομέας, το θεμέλιος λίθος αναπτυξιακός, και ουδέποτε καμία κυβέρνηση δεν στάθηκε στο πλευρό των αγροτών, παρότι υπήρχαν συνεχείς προθέσεις λεκτικά και μόνον, κανείς πραγματικά σε αυτό τον αγρότη με το μικρό κλήρο έπρεπε, δεν δίνει μια κατεύθυνση που πρέπει να πάει. Παρόλο τον Καλλικρατικό Δήμο, αγαπητοί, από τους καινούργια δομή των Καλλικρατικών Δήμων, υπήρχε πρόβλεψη ότι θα υπάρχει γραφείο πρωτογενή τομέα για να στηρίξει τους αγρότες. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια, όποιος Δήμος ήθελε να κάνει αυτή την πρωτοβουλία, να δώσει κατευθύνσεις, μπορεί να έγιναν μερικές προσπάθειες. Επειδή φωνάζω πάρα πολύ για το θέμα αυτό και υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τους αγρότες, έχουν εγκαταληφθεί, δεν υπάρχει στρατηγική, δεν υπάρχει καμία διαδικασία πλοήγησης αυτής της προσπάθειας. Πού θα πάει ο αγρότης? Ένα τέτοιο λοιπόν θέμα, σας είχα πει και άλλες φορές, μια πολύ σοβαρή προσπάθεια γίνεται στο Δήμο Ζηρού. Εκεί λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ο αντιδήμαρχος, ο κτηνίατρος
Εκεί ο κύριος Γκάρτζος ο Χρήστος κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, υπεύθυνος της αγροτικής ανάπτυξης, και καλό θα είναι να τον μιμηθούν και άλλοι δήμοι, γιατί ουσιαστικά ασχολείται με το θέμα, αναζητά τρόπους διαφυγής, να ενημερώσει τους αγρότες και όλο αυτό το πλαίσιο που πρέπει να έχει κάθε δήμος. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Και βεβαίως τη μεγαλύτερη ευθύνη, αγαπητέ ο καθένας, έχει η περιφερειακή εκπροσώπηση του Ισηπείρου, μιλάω για την δική μας περιοχή, γιατί ουσιαστικά περιμένει τα κελεύσματα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Εμείς να ευχηθούμε καλή δύναμη βέβαια σε όσους ανθρώπους αγαπούν και σκέφτονται πραγματικά ουσιαστικά, όπως ο κύριος Γκάρτσος στο Δήμο Ζηρού και βεβαίως ο κύριος Καλατζής, ο Δήμαρχος που είναι επικεφαλής. Πάμε να το συναντήσουμε, γιατί εκεί κάτι ετοιμάζει πάλι ο Δήμος Ζηρού. Καλημέρα κύριε Γκάρτσο. Καλημέρα κύριε Καλατζίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημερίζω και τους ακροατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, επειδή εμείς ανοίξαμε έτσι γενικότερα εγώ το θέμα, εκεί επειδή έχω παρακολουθήσει και κάποιες άλλες πρωτοβουλίες που κάνατε και πραγματικά εντυπωσιάστηκα με την έννοια όχι ότι κάνατε κάτι, αλλά τουλάχιστον προσπαθείτε να βρείτε ερεθίσματα, να τα αξιοποιήσετε και να ενημερώσετε τους αγρότες. Και πραγματικά είχα δει τότε στη συγκέντρωσή σας πάρα πολύ κόσμο και αυτό το επαναλάβατε. Και μπράβο σας που επανέρχεστε πάλι με δύο νέα θέματα και θέλω να μας τα αναλύσετε. Ναι, κοιτάξτε, εμείς σαν Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από πέρσι που αναλάβαμε το Σεπτέμβριο, αφού το ιδρύσαμε πρώτα στο Δήμο μας, είπαμε ότι θα ακολουθήσουμε και τη στρατηγική των ενημερώσεων, η οποία είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή το να καλείς κάποιους επιστήμονες, κάποιους ανθρώπους που κατέχουν το αντικείμενο και στη συνέχεια να προσκαλείς τον κόσμο, τους ενδιαφερόμενους, είτε τους υπάρχοντες αγρότες, είτε όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και να τους ενημερώνεις. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε τώρα δύο ημερίδες, μάλλον μία ημερίδα θα γίνει την Τετάρτη αυτή, 25 Νοεμβρίου το απόγευμα, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημαρχείου Φιλιππιάδας, εκεί που γίνονται οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και αφορά το ακτινίδιο η ημερίδα αυτή. Το ακτινίδιο αυτή τη στιγμή θεωρείται μια πολύ δυναμική καλλιέργεια. Η χώρα μας νομίζω ότι ήδη γίνεται η τέταρτη δύναμη παγκοσμίως όσον αφορά την παραγωγή του ακτινιδίου και την εξαγωγή του. Και είναι και πάρα πολλοί κόσμος που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί. Πέρα δηλαδή από τους ήδη υπάρχοντες γεωργούς, υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο κάναμε αυτή την ημερίδα όπου θα μιλήσει και ο πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων, ο κύριος Τάσος Γάτσιος, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά, γιατί πάντα σε όλες τις προσκλήσεις είναι θετικός, ο οποίος θα μιλήσει κυρίως για το επιστημονικό κομμάτι όσον αφορά τις καλλιέργειες του ακτινιδίου, δηλαδή θα μιλήσει για ποιες είναι απαραίτητες οι εδαφοκλιματικές συνθήκες, τι ασθένειες υπάρχουν, τι κίνδυνοι. Και θα μιλήσει και ο κύριος Άγγελος Ξυλογιάννης, ο οποίος είναι φυτοριούχος και παραγωγός. Θα μιλήσει περισσότερο για την εμπορία, για τις θέσεις εργασίας που μπορούν να δημιουργηθούν στην περιοχή και γενικότερα για το τι προοπτικές έχει το ακτινίδιο. Ο σκοπός αυτής μας της ημερίδας είναι να ενημερώσουμε τους δημότες μας κατά πόσο μπορεί αυτή η καλλιέργεια να έχει προοπτική στο Δήμο μας. Έτσι, δηλαδή να πούμε αφενός μεν τι χρειάζεται κάποιος για να ασχοληθεί. Θα ξεκινήσουμε από το μηδέν και στη συνέχεια θα φτάσουμε σε πιο εξειδικευμένα πράγματα για τους ήδη υπάρχοντες. Έτσι δηλαδή να τους πούμε ότι θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό το αντικείμενο, να ορίστε εδώ, οι ειδικοί σας μιλάνε ας πούμε. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό νομίζω κάποιος να ξέρει. Ναι. Θέλω να κάνω μία παρατήρηση καταρχάς. Επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα του ακτινιδίου και παρουσίασα τους αγρότες της Σάρτας, και εκεί υπήρχαν κάποια προβλήματα και με το συνεταιρισμό. Υπάρχει ένα συνεταιρισμός εκεί που ασχολείται, γιατί στην Άρτα είναι αρκετά έτσι διαδεδομένη η παραγωγή ακτινιδίου, με καλής ποιότητας θα έλεγα. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Μήπως θα ήταν σκόπιμο να καλέσετε και τον πρόεδρο εκεί του συνεταιρισμού? Θα θέλαμε, ο συνεταιρισμός είναι της Άρτας νομίζω. Θα θέλαμε κυρίως να μπούμε περισσότερο στο επιστημονικό κομμάτι και στο κομμάτι. Σε ποιες περιοχές, δηλαδή εμείς όπως ξέρετε κύριε Καζεντίδη έχουμε τον κάμπο του Θεσπρωτικού που είναι ανεκμετάλλευτος, έχουμε τον κάμπο του Κερασόνα, ανεκμετάλλευτος και αυτός. Να δούμε κατά πόσο μπορούμε αυτές τις περιοχές, κάποια από αυτά τα κομμάτια να τα εκμεταλλευτούμε, δηλαδή να βάλουμε ανθρώπους να ασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή θα θέλαμε περισσότερο να μπούμε σε αυτό το κομμάτι. Τώρα σαφώς
και ο πρόεδρος συνεταιρισμού θα τον καλέσουμε, θα έρθει εκεί, θα γίνει και ελεύθερη συζήτηση μετά, θα συζητηθεί οτιδήποτε χρειάζεται, έτσι. Ναι, γιατί έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα, αφού κάνετε αυτή την προσπάθεια, πρέπει να ακουστούν και ουσιαστικές έτσι, πάνω στα ζητήματα της πραγματικής οικονομίας, δηλαδή πώς διακινείται το προϊόν, αν πρέπει να εξειδικευτεί ακόμα περισσότερο αυτή η προσπάθεια. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από την τιμή του προϊόντος, δεν ίσα βάρκα, ίσα γυαλό, δηλαδή δεν βγάζουν και τίποτα. Δηλαδή να μην... εντάξει, καλό είναι η επιστημονική ημερίδα, καλό θα είναι να εμπλουτιστεί, επειδή είστε εσείς ένας άνθρωπος, επιστήμονας πάνω σε αυτά τα ζητήματα, καλό θα ήταν να ακουστούν και αυτές οι απόψεις. Αυτό το λέω σαν να εμβαθύνουμε λίγο το θέμα, μια και το φαίνεται στην επιτροπή. Φυσικά και θα ακουστούν. Ο κύριος Ξυλογιάννης, γι' αυτό θα μιλήσει και θα μιλήσουν. Ο καθηγητής, ο Ξυλογιάννης. Όχι, ο Ξυλογιάννης είναι φυτοριούχος παραγωγός. Θα μιλήσει για το θέμα της εμπορίας, της συσκευασίας, ναι. Για το τι προοπτικές υπάρχουν, για το ποιες αγορές μπορούν να αναπτυχθούν. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Έτσι. Και όσον αφορά τώρα για το κέρδος, πραγματικά. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, κύριε Καζετήδη, ποια δουλειά αφήνει κέρδος πλέον, έτσι, όπως ναι, είναι τα πράγματα. Είναι και αυτό που λέτε, είναι αλήθεια. Αυτή τη στιγμή όλοι κοιτάζουμε, η ανεργία έφτασε, κάπου διάβαζα 5 εκατομμύρια κόσμος είναι άνεργοι, αυτή τη στιγμή θεωρείται στην Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ο πρωτογενής τομέας είναι μια καλή διέξοδος αυτή τη στιγμή και πρέπει να στηριχτούμε σε αυτόν. Εμάς ο δικός μας ο Δήμος είναι αγροτικός Δήμος, έτσι. Ναι. Ο μόνος από τους τρεις, ας πούμε, που στηρίζεται στο αγροτικό κομμάτι. Γιατί και ο Δήμος Πρέβεζος και ο Δήμος Πάργας έχουν το τουριστικό τους κομμάτι που είναι πολύ δυνατό. Εμείς έχουμε το αγροτικό κομμάτι και εκεί θα πρέπει να ποντάρουμε. Είναι το ισχυρό μας χαρτί. Αλλά όλα πρέπει να γίνουν μελετημένα. Δεν μπορείς εύκολα να βάλεις κάποιον να ασχοληθεί στον πρωτογενή τομέα χωρίς να του πεις και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της δουλειάς. Τώρα, εκτός από αυτή την ημερίδα, αν θέλετε έχουμε να προχωρήσουμε. Έχουμε και μία ακόμα ημερίδα. Έχουμε μία διημερίδα, η οποία θα διημερίδα. Γίνει. Διημερίδα. Θα είναι δύο μέρες, Σάββατο, Κυριακή, 12 και 13 Δεκεμβρίου. Είναι μια διημερίδα μελισσοκομείας που θα γίνει. Ναι. Θα την κάνουμε εμείς στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας και τον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο Θεσπρωτικού. Η οποία πραγματικά νομίζω είναι η πρώτη διημερίδα του Δήμου Ζηρού, λέγεται αυτή. Θα έρθουν να μιλήσουν και οι καθηγητές από το Πανεπιστήμιο. Θα έρθει ο κύριος Αθρασιβούλου Ανδρέας, ο οποίος είναι καθηγητής στο Αριστοτέλειο, είναι παγκοσμίου φήμης άνθρωπος όσον αφορά που ασχολείται με τη μελισσοκομεία, μαζί με κάποιους λέκτορες. Και θα μιλήσουν και κάποιοι παραγωγοί, κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται στην πράξη με τη μελισσοκομεία. Αυτή τη στιγμή η μελισσοκομεία είναι και αυτή ένας πολύ δυνατός κλάδος. Φανταστείτε ότι η χώρα μας θεωρείται ιδανική σε κλιματικές συνθήκες για τη μελισσοκομεία. Και εδώ σε αυτό το κομμάτι θέλει πολλοί κόσμος να ασχοληθεί δευτερογενώς, ίσως σαν ένα δεύτερο εισόδημα να το έχει. Και εκεί θα ξεκινήσουμε από το απλό, δηλαδή τι χρειάζεται κάποιος για να ασχοληθεί, πώς θα κάνει τα πρώτα του βήματα, και θα προχωρήσουμε και σε πιο επιστημονικά κομμάτια. Δηλαδή ο καθηγητής θα μιλήσει και για ασθένειες, για πρόληψη, για θεραπείες, για τα πάντα. Η πρώτη μέρα, το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, η ημερίδα θα γίνει στη Φιλιππιάδα. Θα ξεκινήσει 3.30 ώρα το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Και η δεύτερη μέρα, την Κυριακή, το πρωί θα γίνει στο Θεσπρωτικό. Τη μοιράσαμε, δηλαδή στις δύο μεγάλα κομμάτια του Δήμου μας. Ναι. Νομίζω είναι μια πολύ δυνατή διημερίδα, πολύ σημαντική. Εγώ βλέπω ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Και η μελισσοκομεία, φανταστείτε, ενώ η χώρα μας και η περιοχή μας θεωρείται ιδανική για την εκμετάλλευση αυτή, φανταστείτε ότι ούτε στο μέλι δεν είμαστε αυτάρκες, δηλαδή αναγκαζόμαστε και εισάγουμε, έτσι ακριβώς. Είναι γεγονός πάντως, υπάρχει ένα κενό, ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει, να πάρει 2-3 κυψέλες και να βάλει στην αυλή του τα μελίσια, χωρίς να γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν, οι ασθένειες κτλ. Με συνέπεια, κάποιοι παραγωγοί που κάνουν σοβαρή προσπάθεια με τη μελισσοκομεία να μεταδίδονται ασθένειες, ενώ στην Αγγλία παραδείγματος χάρη και δεν μπορείς να εγκαταστήσεις κυψέλες εάν δεν περάσεις από κάποιο σεμινάριο και έχεις καθοδήγηση επί ένα 7-μινο, 8-μινο, δεν μπορείς, απαγορεύεται. Ενώ στην Ελλάδα είμαστε χήμα, δηλαδή μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, χωρίς έλεγχο. Αυτό ξαναπέστετο, ναι. Εδώ θα έπρεπε να λειτουργήσουν καλύτερα κάποια πράγματα. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αναγκαστούμε εκ των πραγμάτων, επειδή ο ανταγωνισμός είναι δύσκολος και επειδή αυτή τη στιγμή πλέον μόνο το ποιοτικό προϊόν μπορεί να στηριχτεί, να κρατηθεί στην αγορά έτσι όπως είναι η κρίση. Έτσι, δηλαδή θέλεις να παράγεις ποιοτικό προϊόν και σε σχετικά ανταγωνιστική τιμή. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός πλέον.
Νομίζω ότι εκεί πάνε τα πράγματα, οπότε αναγκαστικά... Ας ελπίσουμε λοιπόν, Χρήστο μου, ότι θα βάλουμε μυαλό, θα δούμε πραγματικά ότι δεν μπορεί να λειτουργούμε έτσι. Δεν μπορεί να λειτουργούμε. Υπάρχουν κάποια όρια, κάποιες δικλείδες ασφαλείας για καθέναν από εμάς. Γιατί δεν μπορεί να πεις ότι μπορεί να εξάγω οτιδήποτε προϊόν. Παλιά βγάζαμε... τις κλούβες με τις ντομάτες, τις ωραίες από πάνω και τις σάπιες από κάτω και τις πουλάγαμε στους Ευρωπαίους. Λες και είναι ηλίθιοι αυτοί. Είμαστε λίγο κουτοπώνηρος λαός. Χρήστο, δεν ξέρω να επαναλάβουμε λίγο τις ημερίδες που είναι σημαντικό και εγώ επαινώ αυτή σας την προσπάθεια και μπράβο σας. Να για να πούμε λίγο το... Αυτή την Τετάρτη, τώρα μεθαύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, που θα γίνει 6 ώρα το απόγευμα για ημερίδα για το ακτινίδιο, θα γίνει εδώ στη Φιλιππιάδα, στο Δημαρχείο Φιλιππιάδας. Ναι. Και το διήμερο, το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Δεκεμβρίου, θα γίνει διημερίδα μελισσοκομείας του Δήμου Ζηρού, η πρώτη διημερίδα μελισσοκομείας. Το Σάββατο θα είναι στη Φιλιππιάδα και την Κυριακή στο Θεσπρωτικό. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε έτσι με αυτή τη δράση που έχετε και την ευθύνη που έχετε, σαν κτηνίατρος που είστε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και σας περιμένουμε. Αν μπορείτε να έρθετε, κύριε Καζατζίδη, σας περιμένουμε. Ξέρουμε ότι το αγροτικό κομμάτι το αγαπάτε. Ναι, ιδιαίτερα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Γεια σας.